στα Εξαμήλια Κορινθίας βρέθηκε από οικείους της νεκρή σε ύπτια θέση 75χρονη Μεδαπή, η οποία διέμενε μόνη της, ενώ οι χώροι της οικίας είχαν ερευνηθεί από άγνωστους δράστες. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διέγνωσε ότι πρόκειται για ασφυκτικό βιαίο θάνατο δια αποφράξεως αναπνευστικών οδών. Ναι, και από εκεί το χειρότερο. Πώς δεν φοβόμαστε. Εγώ την άλλη φορά πήγε μέσα στο σπίτι, γύφτος, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα και πρώτη θέση. Μου λέει ψάχνω να βρω εδώ. Βουτάω μια καρέκλα, πάω να την πετάξω. Το χάδι πιλεντάει τα κάγκελο Αλβανό και έφυγε. Ο γύφτος και έφυγε. Εδώ λέμε. Δεν ξέρουμε. Εδώ πέρα βέβαια είναι δυσάρεστη. Όπως βλέπουμε πρέπει να φοβόμαστε. Όλοι να κλειδώνουμε τις πόρτες, να μην αφήνουμε ανοιχτή τίποτα. Τίποτα. Το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Το ανιψού του είχαν έρθει την Πέμπτη το βράδυ, δύο κοκκουλοφόροι, γιατί μου το έπεσε στο καφενείο. Του βάλανε ένα καπάκι στο φουγγάρο και έβγαινε για να σκάσει. Και, και αφού δεν έβγαινε ο καπνός, βγαίνει έξω και βλέπει δύο κοκκουλοφόρους. Μου το έλεγε και γελάγανε στο καφενείο και λάγανε. Σήμερα μπήκε στο σπίτι σε επόμενο αυτή, ψάχνουν για ηλικιωμένους, όπως τα έχουμε πει. Ο Γεροντάκος δεν μπορεί να βάλει πόδια, τα ξέρετε τώρα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ανάθεμα σε αυτούς που κόψαν την αστυνόμευση και την έχουν σκεπάσει με το στρώμα από πάνω. Όλα τα ρούχα που ανακατέβανε και ρίξανε και το στρώμα από πάνω. Δεν ξέρω, θα το δούμε τώρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Κοίταξε, πάντα φοβόμαστε τις περιπτώσεις αυτές. Αλλά σκοπός πρέπει και το κράτος να πάρει μέτρα. Δεν μπορεί να παίρνει μέτρα μόνο για τον εργαζόμενο και μέτρα για την ασφάλεια του εργαζόμενου να μην τα παίρνει. Δηλαδή ο εργαζόμενος θα πληρώνει τα λάθη των βουλευτών και εμείς να μην μπορούμε να έχουμε ασφάλεια στον εαυτό μας. Δεν το κατάλαβα. Και αυτό που είπε ο κύριος Ελένης έχει δίκιο. Γιατί ήμουν και εγώ σε ένα καφενείο και ήρθε να μου πράγματι το παιδί και είπε ότι είναι τρεις κουκουλοφόροι. Εγώ μένω λίγο πιο πάνω. Και ήμουν με τα πόδια. Και λέω τι γίνεται. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Ναι, μεν το κράτος να λαμβάνει μέτρα μόνο και μόνο για αυτά που έχουν φάει αυτοί οι ίδιοι και να λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η ασφάλεια του λαού ποια είναι. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε τα ΔΕΠΕ αυτά που έχουν φάει αυτοί και να μην μπορούμε εμείς να έχουμε την ασφάλεια του εαυτού μας. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε σπίτι μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ειδικά τώρα αυτό. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Μέσα στο χωριό, μέσα στο κέντρο του χωριού. Εντάξει, του Γεροντάκου ήταν λιγάκι απομονωμένο έξω από το χωριό. Εδώ μέσα στο χωριό τώρα πηγαίνω. Εδώ είναι πράγματα τρελά. Εδώ τώρα άλλο στην ξυλοκαίρια, συγγνώμη. Στην ξυλοκαίρια πήγανε στο σπίτι. Έτσι, το φουμώσανε, τον βάλανε στα μάτια στο δικό του και πήγανε το πετάξανε μέσα στο θερμοκήπιο. Αυτά δεν τα βλέπει το κράτος. Το κράτος δεν τα βλέπει. Η Βουλή δεν τα βλέπει. Τώρα να κάνουμε χάλια. Κάτι, τελευταία φορά πριν μια από τρεις μέρες τέταρτες είχα έρθει εδώ, της έπαιρνα να πιάτε φαΐ, καθίσαμε, τα είπαμε, χάλασε μου λέει τηλεόραση, εντάξει, τη βλέπω στην Κόρινθο, στο περιβολάκι, στο, πώς τη λένε, τηλεφορείο, πάνω πήγαινε τα Εξαμήλια, με φωνάζει, μου λέει, κάτσε μου λέει, Ηλία, μου κλέψανε το πορτοφόλι, δεν έχω να πληρώσω το χαράτσι και δίνω 70 ευρώ. Και τώρα μπήκατε μέσα, ας πούμε, διαλυμένο. Ναι, διαλυμένο. Στο χαμόσπιτο εκεί μένει ο ανιψός. Ναι. Είναι μόνος του, δεν είναι ορφανός. Ναι. Λοιπόν, την Πέμπτη το βράδυ ήταν μέσα, κοιμότανε και είχε αναμένο το τζάκι και είχαν πάει τη νύχτα οι κουκουλοφόροι, το οποίο κουκουλώσανε το αυτό για να σκάσει μάλλον. Ναι. Λοιπόν, τους πήρε χαμπάρι γιατί βγήκε ο καπνός, ήταν εξήμιος και βγήκε και βλέπει δύο κουκουλοφόρους. Αυτό είναι την Πέμπτη. Ναι. Και σήμερα είδαμε τα αποτελέσματα. Τι να πεις. Έχει τρομακτηθεί όλος ο κόσμος τώρα. Αυτό που έγινε με τον Γεροντάκο και αυτό τώρα ο θάνατος τελείωσε.